Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας, οι αλχημιστές και πάλι μαζί σας με τον Αντώνιο Αντουνιάδη. Για ακόμη μια φορά έχουμε μαζί μας την κυρία Γεωργία Βαγενά, υποψήφια βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση στο νομό Αχαΐας. Καλησπέρα κυρία Βαγενά. Γεια και χαρά κύριε Αντωνιάδη, χαιρετώ όλους τους τηλεθεατές μας. Τιμή μου που με καλέσατε και πάλι. Αγαπητοί τηλεθεατές, σαν συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας, ερευνούμε με την κυρία Βαγενά το προνομιακό καθεστώς στο Άγιο Όρος και μιλάμε για ένα προνομιακό καθεστώς το οποίο πηγάζει από την αρχαιότητα. Εδώ είμαστε και έχουμε μαζί μας την κυρία Βαγενά για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Κυρία Βαγενά, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ναι, κύριε Αντωνιάδη, είχαμε κάνει την προηγούμενη εκπομπή όπου είχαμε δει το άρθρο του Συντάγματος, το 105 άρθρο του Συντάγματος, το οποίο το Άγιο Όρος στοιχειοθετείται και καταγράφεται και διασφαλίζεται από το Σύνταγμα ως ένα ειδικό προνομιακό καθεστώς, το οποίο είναι αυτοδιοίκητο, αποτελείται από θρησκευτικές μονές, είναι αυτοδιοίκητο και μάλιστα θέλω σήμερα να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε λίγο το κουβάρι αυτού του περίεργου προνομιακού καθεστώτος που είναι καταγεγραμμένο και μέσα στο Σύνταγμά μας, που ενώ είναι μέσα στο Σύνταγμά μας και ενώ ανήκει στον ελλαδικό χώρο, παρόλα αυτά διοικείται ως ένα ξένο κράτος από το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει ένα διοικητή, όπως είδαμε, τον οποίο διορίζει η ελληνική κυβέρνηση και ουσιαστικά είναι αυτοδιοίκητο, δηλαδή τους νόμους με τους οποίους διοικείται τους βγάζει το ίδιο το Ιερό Συμβούλιο το λεγόμενο, που προκύπτει μέσα από τις κοινότητες των μοναχών εκεί. Θυμηθούμε και λίγο να δούμε την κάρτα με το Σύνταγμα, με το συγκεκριμένο άρθρο, όπου στη Χερσόνησο του άρθρου μας έλεγε ότι από τη Μεγάλη Βίγλα και πέρα, που σημαίνει ότι ορίζει επακριβώς γεωγραφικά, η οποία αποτελεί, είναι αυτή που αποτελεί την περιοχή του Αγίου Όρους και βλέπουμε στο χάρτη το Άγιο Όρος, μπορούμε να το δούμε αυτή τη Χερσόνησο, που είναι το ανατολικό πόδι της Χαλκιδικής, ολόκληρη αυτή η Χερσόνησο λοιπόν, συνιστά το Άγιο Όρος, σύμφωνα και λέει μάλιστα στο άρθρο 1, στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 για το καθεστώς του Αγίου Όρους στο Σύνταγμα, ότι είναι σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του. Αυτοδιοίκητο το τμήμα αυτό του ελληνικού κράτους, το οποίο η κυριαρχία πάνω σε αυτό παραμένει αθικτή. Και σήμερα θα περιοριστούμε ακριβώς σε αυτό, το προνομιακό αρχαίο καθεστώς, από το οποίο προέρχεται μία κυριαρχία, έτσι, και η οποία παραμένει άθικτη. Επειδή δεν μας το προσδιορίζει επίσημα κανένα, ούτε το ίδιο το Άγιο Όρος, ούτε η ίδια η Εκκλησία, ούτε το ίδιο το ελληνικό κράτος, παρόλο που έχει περάσει μέσα στο Σύνταγμά του, έχει μέσα στο Σύνταγμά του αυτό το προνομιακό καθεστώς, δεν το ορίζει. Ποιο είναι αυτό, γιατί είναι προνομιακό και γιατί είναι αρχαίο. Θέλω αυτό να εξετάσουμε σήμερα και θα ξεκινήσουμε να δούμε ποιες μονές είναι αυτές που έχουν αυτό το κυρίαρχο καθεστώς, οι οποίες είναι 20, δεν επιτρέπεται να αλλάξουν ή να μεταβάλουν ούτε τα όρια, ούτε τις δικαιοδοσίες, έτσι. Παραμένουν δηλαδή από την ώρα που συστάθηκε αυτό το καθεστώς ίδιες και απαράλλακτες. Δεν αλλάζει ούτε ο τρόπος διοίκησής τους, ούτε τίποτα.
Και πάμε να τις δούμε έτσι για να έχουμε εικόνα μία, όλες αυτές τις 20 μονές που συνιστούν αυτό το καθεστώς. Θα πάμε από μια σελίδα που είναι του ίδιου του Αγιορείτικες Μνήμες λέγεται και έχει τα 20 μοναστήρια του Αγίου Όρους. Θα δούμε λοιπόν ότι το έδαφος του Αγίου Όρους ανήκει κατά κυριότητα στις μονές αυτές. Επίσης, το έδαφος του Αγίου Όρους είναι αναπολωτρίωτο, δηλαδή η εκποίηση των κτημάτων εντός του Αγίου Όρους, που δεν είναι λόγο επιτρέπεται και μόνον η ανταλλαγή τους είναι δυνατή, δεν επιτρέπεται δηλαδή να πουληθεί, να εκποιηθούν αυτά τα κτήματα, αλλά επιτρέπεται η ανταλλαγή. Έχει σημασία. Όταν λέτε ανταλλαγή, τι εννοείτε μεταξύ μοναστηριών? Θα το ανταλλάξουν με κάποιο άλλο κτήμα. Προσέξτε. Με κάποιο άλλο κτήμα και θα δούμε ότι έχουν γίνει ανταλλαγές μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του περιουσίας του Αγίου Όρους και βονών του Αγίου Όρους. Έτσι. Γιατί η περιουσία που έχουν τα συγκεκριμένα μοναστήρια που θα τα δούμε όλα και τα 20 σήμερα, τουλάχιστον ονομαστικά, δεν έχουν περιουσία μόνο μέσα σε αυτή τη Χερσόνησο που λέγεται Άγιο Όρος. Έχουν περιουσία, πάρα πάρα πολύ μεγάλη περιουσία, σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Και στα νησιά, θα δούμε και στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, έχουν τεράστιες περιουσίες. Μετόχια και περιουσίες που τις διαχειρίζονται. Από εκεί προκύψανε και μεγάλα σκάνδαλα, έτσι. Όπως αυτό του βατοπεδίου και θα τα δούμε και σε άλλες εκπομπές τα σκάνδαλα αυτά, εξετάζοντας και κάθε μία μονή. Επίσης, από το ίδιο το Σύνταγμα προκύπτει ότι απαγορεύεται πάσα μεταβολή του διοικητικού συστήματος των μονών, απαγορεύεται πάσα μεταβολή του αριθμού των μονών, απαγορεύεται πάσα μεταβολή της ιεραρχικής τάξης των μονών και απαγορεύεται και η μεταβολή της θέσεως των μονών ως προς τα εξαρτήματα. Τι εστί η ιεραρχική τάξη μονών, τι εστί, κυρία Βαλή? Υπάρχει ιεραρχική τάξη των μονών, ναι. Είναι πρώτης τάξης, ας πούμε, είναι της Αγίας Λαύρας. Πρώτο στην οικονομική τάξη όμως είναι το βατοπέδι, που έχει τη μεγαλύτερη περιουσία. Όμως έρχεται ιεραρχικά δεύτερο τη τάξη, τρίτη και τέταρτη τάξη. Δηλαδή τι δικαίωμα έχει το πρώτο ιεραρχικά μοναστήρι, ναι, που δεν έχουν τα άλλα? Οι εκπρόσωποι αυτών έχουν μεγαλύτερο λόγο, δηλαδή πιο ισχυρό λόγο σε σχέση με τις αποφάσεις που παίρνει η κοινότητα του Αγίου Όρους, των εκπροσώπων, η ιερή κοινότητα η λεγόμενη. Και θα το δούμε και αναλυτικά όταν θα εξετάζουμε και τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους, που είναι ένας χάρτης που τον συνέταξε αυτή η ιερά κοινότητα από το 1926 και που ισχύει μέχρι σήμερα. Αυτοί βγάζουν τους νόμους. Και αυτός που διορίζεται από το ελληνικό κράτος, ο κοσμικός, που ο διοικητής του Αγίου Όρους ο λεγόμενος, είναι εκεί για να κοιτάει αν εκτελείται αυτή η ιεραρχική τάξη και οι κανόνες, αν εκτελούνται, παρακολουθεί. Δηλαδή αυτός είναι ο ρόλος του. Προσέξτε πόσο περίεργο μοιάζει, είναι πολύ περίεργο αυτό το καθεστώς. Οι 20 μονές λοιπόν του Αγίου Όρους, κατά ιεραρχική και αμετάβλητη τάξη, θα τις πούμε ποιες είναι, ξεκινώντας από τη Μεγίστης Λαύρας, είναι η πρώτη τάξη, η οποία ιδρύθηκε το 10ο αιώνα, το 963. 10ο αιώνα είναι πολύ πρόσφατα και δεν πρόκειται για αρχαίο, επειδή μιλάει για αρχαίο προνομιακό καθεστώς. Το αρχαίο είναι πολύ παλιό, κύριε Αντωνιάδη. Δεν είναι το 10ο αιώνα μετά Χριστό. Μέσα στο Μεσαίωνα δεν θεωρείται αρχαίος ο Μεσαίωνας. Ο Μεσαίωνας είναι δίπλα μας. Έτσι. Είναι ο 10ος αιώνας, στη συγκεκριμένη μονή που ιδρύθηκε. Το δεύτερο τη τάξη, στην τάξη, είναι το Βατοπέδι. Η μονή Βατοπεδίου που ιδρύθηκε και αυτή λίγα χρόνια αργότερα, μέσα στο 10ο αιώνα, το 1972. Η τρίτη τάξη είναι η μονή των Ιβύρων που ιδρύθηκε
Και αυτή το 972, όπως ιδρύθηκε και το Βατοπέδι, δηλαδή το 10ο αιώνα, η τέταρτη την τάξη είναι η Μονή Χιλανδαρίου που ιδρύθηκε το 1197, το οποίο είναι ο 12ος αιώνας, δύο αιώνες αργότερα. Έτσι, 12ος αιώνας. Η Μονή Αγίου Διονυσίου που ιδρύθηκε το 1375, μιλάμε για 14ο αιώνα, δύο αιώνες αργότερα και από την προηγούμενη. Η Μονή Κουτλουμπουσίου που ιδρύθηκε το 12ο αιώνα. Μετά έχουμε στην κατώτερη τάξη, την επόμενη τάξη, την Παντοκράτορος, η οποία ιδρύθηκε το 1363, 14ο αιώνα. Η Ξηροποτάμου, η Μονή Ξηροποτάμου, που ιδρύθηκε το 970, είναι πιο κάτω όμως στην ιεραρχική τάξη, παρόλο που ιδρύθηκε νωρίτερα, το 10ο αιώνα. Η Ζωγράφου, που ιδρύθηκε γύρω στο 973, πάλι 10ο αιώνα, έρχεται ακόμα κάποιο κάτω στην τάξη. Η επόμενη τάξη στην τάξη είναι η Δοχιαρίου που ιδρύθηκε το 970, το 10ο αιώνα κι αυτή. Η Καρακάλου που ιδρύθηκε στις αρχές του 11ου αιώνα. Η Φιλοθέου που ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα. Παρακάτω έρχεται η Σίμωνος Πέτρας που ιδρύθηκε το πρώτο μισό του 14ου αιώνα. Πιο κάτω έρχεται η Αγίου Παύλου που ιδρύθηκε το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Ακολουθεί η Σταυρονικήτα που ιδρύθηκε το 1541, 16ο αιώνα. Η Ξενοφόντος που ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα ακολουθεί, είναι πιο κάτω από τη Σταυρονικήτα. Η Γρηγορίου που ιδρύθηκε πριν από τα μέσα του 14ου αιώνα. Η Εσφυγμένου που ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα και του Ρωσικού Παντελεήμονος, γιατί υπάρχει η Ρωσική Μονή και όχι μόνο και άλλες, είναι πολυεθνικό το μαγαζί, που ιδρύθηκε το 10ο αιώνα, η Ρωσικού η Παντελεήμονος. Και πιο κάτω, τελευταία στην ιεραρχία, έρχεται η Κασταμονή του που ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι μονές υποτίθεται ότι έχουν κυριαρχία επειδή έρχονται από μία, όπως μας λέει το Σύνταγμα, αρχαία προνομιακή τάξη. Και δεν βλέπουμε ότι δεν είναι καθόλου αρχαία, γιατί όλες έρχονται από το 10ο αιώνα μέχρι, και μετά μέχρι το 16ο αιώνα που στείνονται αυτές οι μονές. Και μας κάνει εντύπωση και πρέπει να δούμε τι υπήρχε πριν. Γιατί αρχαιότητα είναι πολύ πριν από αυτές. Πριν γίνουν αυτές οι μονές και ονομαστεί αυτό το Άγιο Όρος και περιβόλι της Παναγιάς, ήταν ένας ελληνικός, καθαρά ελληνικός χώρος, αφιερωμένος, μια χερσόνησος αφιερωμένη στην Ολύμπια υπεροντότητα που λέγεται Άρτεμι. Οι Έλληνες οίκησαν τη Χερσόνησο σύμφωνα με τις ιστορικές πληροφορίες που έχουμε, γιατί μας έχουν κρύψει και πάρα πολλά. Την οίκησαν τη Χερσόνησο του Άθωνος από τους αρχαιότατους χρόνους, όπου η πρώτη ονομασία ήταν Ακτή. Ονομαζόταν Ακτή και όχι Άθων. Υπήρχαν 8 πόλεις εκεί στη Χερσόνησο της Ακτής, με το όνομα Δίων, Ολόφυξος, Άθος ή Ακροθώη. Σήμερα βρίσκεται εκεί η Μονή της Μεγής της Λαύρας και θα δούμε γιατί βρίσκεται η Μονή της Μεγής της Λαύρας, γιατί εκεί ήταν και ναός του Διός, έτσι, και τεράστιο άγαλμα του Διός, του Διός Αθώου. Από εκεί έκλειψαν και τις λέξεις. Δεν έχουν κώδικες, δεν έχουν λέξεις, δεν έχουν τίποτα, παρά μόνο παραχαράσουν και κλέβουν την ελληνικότητα η Εκκλησία και όλα της τα παραμάγαζα. Επίσης υπήρχαν εκεί η πόλη με το όνομα Κλεονές, η πόλη με το όνομα Ακπολωνία, υπήρχε και ναός του Απόλλωνα και μάλιστα
υπήρχε και μαντίο του Απόλλωνα επάνω στη Χερσόνησο, που ήταν ο κήπος της Αρτέμιδος. Έτσι. Μαντίο είναι πολύ σημαντικός χώρος, γεωδετημένος. Δεν αλλάζει, γιατί έχει άμεση σχέση με τη γεωδεσία του ίδιου μας του πλανήτη Γεία Δημητρά Άρτεμι. Και ουσιαστικά μέσα σε αυτή τη Χερσόνησο ήταν αφιερωμένη στην Άρτεμι, στην Ολύμπια Άρτεμι, γιατί ακριβώς Άρτεμι λέγεται και το σύμπαν μας, το όνομα του σύμπαντός μας, το οποίο εντασσόμαστε, ονομάζεται Άρτεμι. Κυρία Βαγενά, να σας κάνω μια ερώτηση για να γίνεται και πιο κατανοητή και στους τηλεθεατές. Όταν λέμε αυτός ο χώρος είναι γεωδετημένος, τι εννοούμε, τι εστί γεωδετημένος χώρος, για να γίνει κατανοητό. Έχει να κάνει με τις παραλλήλους και με τις, τις γης, πώς δένουν οι παράλληλες, όπως τις λέμε σήμερα, το λέω για να το καταλάβουν, οι παράλληλες του πλανήτη, έτσι. Οπότε, πραγματικά υπάρχει μία γεωδεσία. Η γεωδεσία τη γνώριζαν πάρα πολύ καλά οι πρόγονοί μας. Γνώριζαν σε ποια σημεία ακριβώς συναντούνται συγκεκριμένες κοσμικές και συμπαντικές δυνάμεις και ενεργοποιούν έναν τόπο. Έτσι, γι' αυτό και όριζαν τα μαντεία. Τα μαντεία είναι χώροι όπου εκεί εστιάζουν πολύ συγκεκριμένες δυνάμεις, κοσμικές και συμπαντικές, όπου έχουν συγκεκριμένες ενέργειες και δονούν τον ίδιο τον πλανήτη, ώστε να υπάρχει και να λειτουργεί αρμονικά μέσα στο ηλιακό σύστημα και μέσα στο συμπαντικό σύστημα και μέσα στο κοσμικό σύστημα. Γι' αυτό και όλοι οι πλανήτες, όλα το σύμπαν μας και όλο το ουράνιο στερέωμα έχει ελληνικά ονόματα, γιατί γνώρισαν πολύ καλά τη σχέση του σύμπαντος με τον πλανήτη μας. Ήταν καθαρά φυσική αυτό και δεν είχε καμία σχέση ούτε με πίστη, ούτε με φαντασία. Είχε να κάνει καθαρά με τις πραγματικές δυνάμεις της φύσης και της δημιουργίας. Άλλωστε τα μαθηματικά, μέσα από τη μελέτη και των ίδιων των μαθηματικών και της γεωμετρίας και της ιεράς γεωμετρίας που έκαναν χρήση οι προγονείς μας, μπορούσαν να εντοπίσουν ακριβώς τους ενεργειακούς χώρους. Άλλωστε, αν θυμηθούμε το μαντίο των Δελφών, άλλο ένα μαντίο, ήταν αυτό που έδινε την εντολή πού να χτιστούν πόλεις που είναι κατάλληλες για τους ανθρώπους, πού μπορούν να χτιστούν ναοί που εκεί εστιάζουν οι δυνάμεις της ίδιας της δημιουργίας των 12 Ολύμπιων υπεροντοτήτων, που πρόκειται για οι δυνάμεις της ίδιας της δημιουργίας μας. Και όλα αυτά ξεχάστηκαν βέβαια, αφορούν την πραγματικότητα, την αληθινή ιστορία, ξεχάστηκαν γιατί κουκουλώθηκαν από το δόγμα. Και είδαμε, το βλέπουμε ξεκάθαρα, στο πώς καπελώσαν αυτό τον ιερό γεωδετημένο χώρο που λέγεται Χερσόνησος Ακτής και που ήταν ο κήπος της Αρτέμιδος. Οι πληροφορίες που έχουμε, που έχουν αφήσει τουλάχιστον να υπάρχουν και να τις βλέπουμε, είναι από τον Ηρόδοτο, είναι από τον Παυσαρδία, όπου αναφέρει ειδικά ο Παυσανίας ότι σε ιερά αφιερωμένα, τα ιερά που βρίσκονταν εκεί ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν μόνο της Αρτέμιδος, ήταν του Διός, ήταν των Μουσών, πολλών Μουσών, ήταν του Απόλλωνα, ήταν του Ηρακλή, του τεράστιου ήρωα και ημίθεου Ηρακλή, τα ιερά, και ουσιαστικά εκεί τελούνταν μυστήρια, ακριβώς επειδή ήταν πολύ σημαντικός αυτός ο χώρος σχέση με τη γεωδεσία και με τις δυνάμεις που φιλοξενούσε και εστίαζαν σε αυτό το σημείο, εστιάζουν ακόμα, δεν αλλάζει η γεωδεσία.
του πλανήτη μας, απλά την έχουν κουκουλώσει. Εκεί λοιπόν μόνο οι αίριες μουσες, θύλες, ήταν αυτές που εκτελούσαν τα μυστήρια. Και μυστήρια δεν έχουν καμία σχέση με τα μυστήρια που ξέρουμε από την Εκκλησία και τις θρησκείες, έτσι. Τα μυστήρια πραγματικά ήταν αυτά που μπορούσαν να τα δουν όλοι να συμβαίνουν, που μπορούσαν να τα βιώσουν όλοι, γιατί είχαν σχέση με τις πραγματικές δυνάμεις της δημιουργίας. Ήταν χώροι μύησης, εκεί που εκτελούνταν τα μυστήρια, και δεν ήταν κρυφά, δεν ήταν κρυφά, απλά μπορούσαν να συντελέσουν σε αυτά άνθρωποι μοιημένοι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειαζόταν η θύλη ενέργεια για να ενεργοποιήσει αυτές τις δυνάμεις. Οπότε πραγματικά οι αίρειες αυτές ονομάζονταν μούσες, και αυτός ήταν ο λόγος που απαγορευόταν ρητά η παρουσία των άρεν. Όχι όμως κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μπορούσαν μία φορά το χρόνο να επισκέπτονται και άρεν αυτό το χώρο, γιατί βεβαίως δεν υπάρχει διάκριση στη δημιουργία, έτσι. Απλά επειδή ήταν ένας χώρος αφιερωμένος στην Αρτέμιδα και εκτελούνταν συγκεκριμένα μυστήρια και έπρεπε να εκτελεστούν από θύλες δυνάμεις, οι άρενες μπορούσαν απλά να το επισκεφτούν μία φορά το χρόνο, από όσα μας λένε οι πληροφορίες. Και γι' αυτό ονομαζόταν, από τη μυθολογία μαθαίνουμε επίσης ότι ο όρος είχε παραχωρηθεί από το Δία στη χρυσόθρονη Αγνή Αρτέμιδα, και είχε ονομαστεί Κήπος της Αρτέμιδας. Μετά το ονομάσανε Περιβόλι της Παναγιάς. Να δείτε πόσο καπηλευτήκανε τα πάντα. Στην αρχαιότητα λοιπόν η περιοχή ήταν αφιερωμένη εκεί στην Αρτέμιδα και στα μυστήρια που επιτελούνται εκεί, και αξίζει να πούμε ότι εκεί υπήρχαν και τα ιερά του Ζεύς, του Ομάλιου ή Φίξιου, όπως τον ονόμασαν. Αυτή είναι τεράστια κωδική, να ξέρετε, κύριε Αντωνιάδη, και θα τους βρούμε ακριβώς και στην Ελληνοπολιτεία. Θα αναβιώσουν τα πάντα. Ο Απόλλων, ο Διόνυσος, είχε ναούς αφιερωμένους στο Διόνυσο, τον Ηρακλή, τον Τιτάνα Κρύο, στον Ηρέα, στην Αφροδίτη, στην Ουρανία, τη Μορφό, τη Δήμητρα, τη Μεγάλη Ολύμπια, θεά Δήμητρα, και άλλες θεότητες των Ελλήνων, όπου δεν ήταν, βλέπουμε δηλαδή ότι εκεί εστίαζαν πάρα πολλές δυνάμεις της δημιουργίας, γιατί αυτό εκπροσωπούν οι Ολύμπιες δυνάμεις και οι θεότητες των Ελλήνων, τεράστιες δυνάμεις της δημιουργίας. Εκεί εστίαζαν, σε αυτό το χώρο, γι' αυτό ήταν ιερός και γεωδετημένο. Έρχεται όμως το 324 ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος να ανακηρύξει το χριστιανισμό ως επίθυμη θρησκεία και εξαπολύει αμέσως μεγάλο διωγμό στο ιερό όρος Άφος. Κατά των εθνικών ήταν όλη αυτή η διωγμή, γιατί εκεί υπήρχαν οι εθνικοί, είναι μόνο οι Έλληνες, γι' αυτό και είναι και το μοναδικό έθνος στον πλανήτη. Έλληνα άνθρωπος έχει το έθνος του και είναι το μοναδικό έθνος στον πλανήτη. Είδατε λοιπόν να πολεμάει τους εθνικούς, άρα ποιος ήταν αυτός που ξαφνικά ήρθε να πολεμήσει τους εθνικούς? Και γηγενής, πάντα ήταν εκεί. Άρα δεν ήταν Έλληνας. Δεν μπορεί να είναι Έλληνας κάποιος που κυνηγάει τους εθνικούς, καταστρέφοντας όλα τα εκεί ελληνικά ιερά. Από εκεί ξεκινάει η καταστροφή. Όσο περνάνε τα χρόνια και επικρατεί ο χριστιανισμός, όπως γνωρίζουμε, με τη βία, με πραγματική βία, δολοφονίες, διωγμούς, με διατάγματα αυτοκρατόρων όπως του Ιουστινιανού, του Θεοδόσιου,
που δήμευαν τις περιουσίες των ναών, γιατί αυτή ήταν δημόσια περιουσία βεβαίως, ανήκε σε όλους τους Έλληνες, και οι ναοί δημεύονταν και του Αγίου Όρους και περνούσαν που έδιναν την κυριότητα, περνάγαν την ιδιοκτησία στην Εκκλησία. Γιατί οι αυτοκράτορες, οι Βυζαντινοί, να θυμίσουμε, ήταν ηγούνταν της Εκκλησίας μαζί με τους Πατριάρχες. Ο αυτοκράτορας άλλωστε ήταν ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη. Για το χριστιανισμό. Έτσι λοιπόν επικράτησε ο χριστιανισμός και το άσος των Μουσών που ήταν εκεί μετονομάστηκε σε Άγιο Όρος. Από ποιον? Από τον Κωνσταντίνο το Θήτα, το μονομάχο που γύρω στο 1050, 10ο αιώνα δηλαδή, που αρχίζουν να χτίζονται και όπως βλέπετε τα μοναστήρια. Και ονομάστηκε αμέσως, μετονομάστηκε σε περιβόλι της Παναγιάς, ο κήπος της Αρτέμιδος, μετονομάστηκε, παραχαράχτηκε δηλαδή. Οπότε και άρχισε το χτίσιμο των μοναστηριών. Έτσι λοιπόν έχουμε από το 10ο αιώνα τα μοναστήρια, τα συγκεκριμένα, στα οποία αναφέρονται ότι εκπροσωπούν ένα καθεστώς αρχαίο που δεν εκπροσωπούν κανένα αρχαίο καθεστώς, ουσιαστικά καπέλωσαν την ιδιοκτησία των Ελλήνων και τα ιερά των Ελλήνων. Και αυτό αποδεικνύεται άνετα και μόνο από τις ημερομηνίες. Άρα η κυριότητα που έχουν αυτές οι μονές δεν ανήκει στους μοναχούς που είναι, αλλά ανήκει στους Έλληνες, στους Έλληνες. Γιατί οι μοναχοί, όπως βλέπετε, και μαζί με τους αυτοκράτορες που δίναν τα χρυσόβουλα και τα συλλήγια, ήταν αυτοί που πολεμούσαν και γκρέμιζαν τους ναούς των Ελλήνων. Άρα, γιατί να περάσει, είναι δυνατόν να περάσει κυριότητα στους εχθρούς των Ελλήνων? Δεν γίνεται. Ακόμα μια ερώτηση, κυρία Βαγενά, πάλι για να γινόμαστε κατανοητοί. Παρακαλώ να εξηγήσετε τι είναι τα χρυσόβουλα και τι είναι τα συλλήγια που λέτε. Να πούμε ότι ουσιαστικά το σιγήλιο, γιατί το πρώτο που έκανε αυτός ο Βασίλειος, ο αυτοκράτορας Βασίλειος, ουσιαστικά υπέγραψε ένα σιγήλιο, το οποίο προέρχεται από τη λατινική λέξη sigillium και σημαίνει σφραγίδα. Θα το συναντήσουμε και στη Σολομονική. Βέβαια. Έχουν αυτό τον όρο. Είναι έτσι και στις μαγκανίες τους είχαν τέτοια χαρτιά. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, λοιπόν, ο όρος Σιγγίλιον χρησιμοποιείται για κάποια επίσημα έγγραφα της αυτοκρατορικής γραμματείας που φέρουν σφραγίδες και αναλόγως διακρίνονται σε μολυβδόβουλα και χρυσόβουλα. Άρα, τα χρυσόβουλα προέρχονται από αυτά, σημαίνει σφραγίδα και προέρχονται από τα σιγγίλια. Επίσης, και διάφορες κρατικές υπηρεσίες χρησιμοποιούσαν αυτά τα έγγραφα με το ίδιο όνομα και η Πατριαρχική Γραμματεία αρχίζει να χρησιμοποιεί τα πρώτα σιγγίλια περί τα μέσα του 13ου αιώνα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επίσης χρησιμοποιεί τα σιγγίλια αντικαθιστώντας τα παλαιότερα έγγραφα γνωστά ως υπομνήματα. Και κατά την Οθωμανική περίοδο επίσης, τα σιγγίλια ήταν έγγραφα που υπέγραφε ο Πατριάρχης και συνήθως επιβεβαίωναν κάποιο προνόμιο ή γνωστοποιούσαν κάποια συνοδική απόφαση. Άρα αυτά τα χαρτιά, τα οποία έφταναν μέχρι την Οθωμανική Αυτοκρατορία και εξακολουθούσαν να εκδίδονται, γιατί βλέπετε η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έκανε τίποτα, απλά συγκυβερνούσαν την Εκκλησία, το προηγούμενο καθεστώς δηλαδή. Και σήμερα, βάσει αυτών των χρυσόβουλων και των συλλυγίων, δικάζουν και τα σημερινά δικαστήρια υποθέσεις γεωκτησίας που αφορούν και το Άγιο Όρος. Θα δούμε μέσα στις αποφάσεις του Αρειοπάγου και σε δίκες που διαρκούν και 50 και 20 χρόνια.
Εδώ θα ήθελα πάλι να με συγχωρήσετε να σας διακόψω λίγο, γιατί βρίσκω την ευκαιρία για αυτούς που πιθανόν να μην γνωρίζουν να τονίσω και εσείς να αναλύσετε αν το θέλετε το ότι γιατί είπατε κάποια στιγμή πριν από λιγάκι ότι συγκυβερνούσε η Εκκλησία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και εγώ θα έλεγα δηλαδή γιατί εμείς ξέρουμε ότι οι Τούρκοι είναι μουσουλμάνοι και μου φάνηκε παράξενο το ότι το αφήσανε απείραχτο το Άγιο Όρος όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια. Έχετε κάτι να πείτε? Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, και συγκυβερνούσα αυτό το γνωρίζουν όλοι. Δηλαδή η Εκκλησία είναι αυτή που μάζευε τους φόρους, συγκυβερνούσα με τον Σουλτάνο. Το έχουμε αποδείξει σε πάρα πολλές εκπομπές και όσον αφορά τη γεωκτησία, το καθεστώς γεωκτησίας. Ουσιαστικά άλλαξε ο αυτοκράτορας, έγινε Σουλτάνος και η Εκκλησία ήταν μαζί και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Δεν την πείραξε κανένας. Μετά φύγανε οι Οθωμανοί, υποτίθεται ότι φτιάξαμε ένα καινούριο κράτος και πάλι η Εκκλησία μέσα είναι. Άρα όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί, όλη αυτή η παραχάραξη, όλο αυτό το καπέλωμα του ελληνικού έθνους, το επεξεργάζεται και το απεργάζεται η Εκκλησία εδώ και αιώνες. Βλέπουμε ότι από τότε αρχίζει να διαλύει την ελληνικότητα. Όλα ανήκαν στους Έλληνες. Και είναι ξεκάθαρο, φαίνεται. Και ουσιαστικά κλέβουν τα κληρονομικά δικαιώματα. Γι' αυτό μιλάνε για ένα προμονομιακό αρχαίο καθεστώς. Δεν το δημιούργησε το καθεστώς αυτό το Χρυσόβουλο του Αυτοκράτορα. Υπήρχε πριν μια συγκεκριμένη κατάσταση που την περιγράψαμε ποια ήταν. Ήταν οι Έλληνες, ήταν ο ιερός χώρος, ήταν το μαντίο της συγκεκριμένης Χερσονήσου. Με τα συγκεκριμένα προνόμια που είχε, ας τα πούμε προνόμια, σε σχέση με τη λειτουργία και του πλανήτη, αλλά και της ίδιας της ελληνικότητας. Όλοι σέβονταν αυτό το χώρο, τον ιερό χώρο, όπως σέβονταν τα μαντεία. Παντού. Και βεβαίως όλα αυτά τα στοιχεία φαίνονται ξεκάθαρα από το ότι το Άγιο Όρος, που επίσημα την ονομάζουν ιερή κοινότητα του Άγιου Όρους, γιατί πρέπει να είναι κοινότητα, πρέπει να έχει ανθρώπους για να μπορεί να έχει κυριαρχία και δεν σκέτο, η γη μόνη της δεν έχει κυριαρχία. Άρα την κυριαρχία που τη δίνουν, σε μια κοινότητα μοναχών. Άρα καρφώνουν, φτιάχνουν ταυτότητες καινούργιες, φτιάχνουν καινούργιες ιδιότητες, πλαστές. Ξεπερνάνε τον άνθρωπο. Παίρνουν ένα δογματικό υποκείμενο, ένα δογματισμένο υποκείμενο που ονομάζεται μοναχός, που τι είναι ο μοναχός, είναι αυτός που έχει πάει και έχει εγκαταλείψει την κοινωνική ζωή, έχει εγκαταλείψει τη φυσιολογία του και πάει και μονάζει μέσα σε ένα χώρο για να υπηρετήσει το Θεό. Ποιο Θεό όμως, το Γιαχβέ. Και όχι να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Δεν παντρεύεται, δεν έρχεται σε επαφή με το φίλο, δεν τεκνοποιεί, δεν κάνει τίποτα που να έχει σχέση με τη φυσιολογία. Σε αυτούς λοιπόν τους ονομάσανε κοινότητα. Αρχίσανε να βάζουν μέσα μοναχούς. Πρώτα μονάζανε μόνοι τους και μετά φτιάξανε τα μοναστήρια. Τον 9ο αιώνα με τον 1ο Βυζαντινό Αυτοκράτορα αρχίσανε εκεί πέρα να πηγαίνουν οι ασκητές, οι λεγόμενοι. Και αφού στείλαν αρκετούς ασκητές, αρχίσαν να τους στείλουν και μοναστήρια. Να χτίζουν μοναστήρια πού? Πάνω στα ιερά των Ελλήνων. Πάνω στα ιερά του κήπου της Αρτέμιδος. Εκατοντάδες ναοί, τεράστιος πλούτος. Τι άλλο να πούμε τώρα, θεωρείται από τα σημαντικότερα τμήματα και όχι μόνο της Βαλκανικής μέχρι σήμερα και έχει σημασία γιατί όλα χτίστηκαν πάνω στις πλάτες των Ελλήνων και πάνω στα κυριαρχικά δικαιώματα των Ελλήνων.
Η Ανατολική λοιπόν Εκκλησία, λόγω της μεγάλης εθνικής και ιστορικής και θρησκευτικής και γραμματιακής πολιτιστικής αξίας που έχει κρατήσει μέσα στο Άγιο Όρος, τα οποία, ποια είναι η πολιτιστική και γραμματιακή αξία? Είναι επειδή έχει ελληνική τέχνη και ελληνική γραμματεία. Και φαίνεται ξεκάθαρα, στη Μονή, ας πούμε, Μεγής της Λαύρας, υπάρχει μια μαρμάρινη αναθηματική ανάγλυφη πλάκα, στην οποία απεικονίζεται ένα τεράστιο αυτή εντός πλαισίου, πάνω από το οποίο υπάρχει εγχάρακτη επιγραφή «Αρτεμίδη αγροτέρα». Νεύρης επιταγή, ανέκηθεν. Τι σημαίνει στα δύο ελληνικά αυτό που είπατε? Η Αρτεμίδη αγροτέρα, για την Άρτεμη, έτσι. Αγροτέρα ήταν ένα χαρακτηριστικό της Αρτέμιδος. Αυτά τα έχουν ακόμα. Να πούμε ότι έχουν από... και επίσης από τους χαρακτήρες όπως είναι εγχάρακτη αυτή η γραφή, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η πλάκα ανήκει στην κλασική ελληνική περίοδο και χρονολογείται από τον 5ο και τον 10ο π.Χ. αιώνα. Άρα τι έχουν εκεί μέσα, ποια κληρονομιά έχουν, τη δική τους ή των Ελλήνων? Η τοποθέτηση της αναθηματικής αυτής πλάκας στο συγκεκριμένο σημείο είναι αφιέρωμα κάποιας νευρίδος στη θεά Αρτέμιδα και αποτελεί απόδειξη πως υπήρχαν ελληνικοί ναοί, οι οποίοι καταστράφηκαν από τους χριστιανούς μοναχούς. Επίσης, τέσσερι βασιλείς της αρχαιότητας των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος, το Ρωμαίον ο Αύγουστος, ο βασιλεύ Ναβουχοδονόσορ και βασιλεύ Μίδων και Περσών, απεικονίζονται ένθρονοι με παλαιολόγια αυτοκρατορική στολή σε τοιχογραφία του 1568, το οποίο βρίσκεται στο καθολικό της Ιεράς Μονής Δοχιαρίου του Αγίου Όρους. Έχουν ζωγραφίσει και ένθρονο τον Αλέξανδρο και τους βασιλιάδες των Ελλήνων, για να πούνε ότι έχουν σχέση με το αρχαίο καθεστώς. Γιατί δεν τους ανήκει τίποτα. Πιάτσικο κάνανε μόνο αυτοί εκεί μέσα και παραχάραξη. Επίσης, πολλά ερωτήματα γεννιούνται στον ανίδεο επισκέπτη που πηγαίνει εκεί, της μοναστικής πολιτείας, η παράσταση του ζωδιακού κύκλου των αστερισμών στην ίδια Μονή, όπως είπαμε, τη Δοχιαρίου, και οι 12 ολόσωμοι μορφές φιλοσόφων, που είναι ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης, ο Όμηρος, ο Αριστοτέλης, η Σίβυλα, ο Πλάτων, ο Πλούταρχος και άλλοι. Είναι λοιπόν, αυτά είναι στοιχεία που τα έχει μέσα το Άγιο Όρος. Τους έχει βάλει σαν αγιογραφίες, ποιους, τους προγόνους μας, αυτούς που πολέμησε, όσο τίποτε άλλο. Αλλά για να νομιμοποιήσει το ότι βρίσκεται εκεί πέρα, τους έβαλε και αυτούς εκεί, να πει να έχουμε σχέση με αυτούς. Ποια σχέση έχετε? Εσείς μόνο δολοφονήσατε και καταστρέψατε και κλέψατε. Δεν έχετε καμία σχέση με την ελληνικότητα και με τους Έλληνες και τα κληρονομικά τους δικαιώματα. Αυτό λοιπόν, η τοιχογραφία που έγινε το 1535, βρίσκεται στην τράπεζα της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας. Και Μεγή στη Λαύρα πήγε και κατσικώθηκε επάνω στο ναό του Διός και το άγαλμα του Διός, που το άγαλμα του Διός, του αθώου Διός, ήταν τόσο τεράστιο που η σκιά του, την Ανατολή, το Ηλιοβασίλεμα, έπεφτε στη Χίο. Τόσο τεράστιο ήταν το άγαλμα. Από εκεί βγαίνει το άθος. Στη Λίμνο, συγγνώμη, λάθος, στη Λίμνο. Από εκεί βγαίνει το όρος άθος που λέμε. Ναι, γιατί έχουν δικές τους λέξεις. Μόνο τις δικές μας έχουν εκλέψει και καλτιλευτεί. Αθώος, θείας. Άθο, το α και το ω και το θ το ελληνικό με το σταυρό στη μέση, που δηλώνει την εστίαση των δυνάμεων, των α και του ω. Είναι τεράστιος κωδικός το άθο. Και να διαβάσουν όλοι οι τηλεθεατές τα Ιερά Ελλάνια κείμενα που έχει συγγράψει ο πρόεδρός μας Αρτέμης Όρας, όπου
γίνονται διασπάσεις σε όλα τα ιερά Ελλάνια σύμβολά μας. Τα 27 Ελλάνια σύμβολά μας, τα οποία και αυτά παραμόρφωσαν, παραχάραξαν, αλλίωσαν τη σημασία τους. Ποιοι? Το δόγμα και η Εκκλησία. Μετατρέποντάς τα σε μικρά, με τόνους, περισπομένες και δασίες. Την κεφαλαιογράφα, τη γραφή των 27 Ελλάνιων συμβόλων της ελληνικότητας, που μέσα είναι και το όμικρον γιώτα, το πιο μικρον γιώτα και το δίγαμα, τα οποία εξαφάνισαν στην πορεία των αιώνων. Και πάρα πολλά άλλα θα δούμε που έχουν κλέψει και έχουν παρακαράξει και βρίσκονται μέσα σε αυτό το υποτιθέμενο Άγιο Όρος, που δεν είναι άγος, είναι ο ιερός χώρος των Έλλην και εξακολουθεί να είναι ένας ιερός γεωδετημένος χώρος. Θα αναβιώσει τις μέρες της Ελλήνων Πολιτείας όπως πρέπει και όλα τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα των Έλλην θα επιστρέψουν στους Έλλην. Επειδή πέρασε ο χρόνος της εκπομπής μας, κύριε Βαγινά, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε, κάτι τελευταίο. Θα συνεχίσουμε, κύριε Αντωνιάδη, γιατί έχουμε να δούμε πολλά μέσα σε αυτό το χώρο και την καπηλεία που έχει υποστεί. Θα συνεχίσουμε σε επόμενες εκπομπές, θα δούμε μία-μία τις μονές, γιατί είναι παγκόσμιο το μαγαζί, είναι παγκόσμιο, έχουν εγκατασταθεί εκεί πολλοί. Πολυεθνικό. Είναι πολυεθνικό real estate πια το μαγαζί. Ρώσοι, Βούλγαροι, Βατικανό, οι πάντες είναι μέσα. Και να δούμε τι κάνουν. Με τη βοήθεια του διοικητού του Αγίου Όρους, του κοσμικού, που τον έχει διορίσει ο Πρωθυπουργός. Ήτανε προσωπική του επιλογή του Μητσοτάκη. Και θα κλείσω με ένα τελευταίο, θα το δούμε και την επόμενη εκπομπή. Το τελευταίο ΦΕΚ που εκδόθηκε τώρα μόλις 5 Μαΐου και πρόκειται για προεδρικό διάταγμα που καθορίζει το ύψος της ετήσιας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τις ιερές μονές του Αγίου Όρους για το οικονομικό έτος 2022. Το υπογράφει προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, διορισμένοι οι πάντες. Από πού? Από την Εκκλησία. Δώσανε μόνο για το 22 και σε πρώτη δόση 1.240.000 ευρώ. Στις μονές του Αγίου Όρους λέτε. Βεβαίως, ναι. Έχουν έξοδα. Έχουν έξοδα οι μονές. Με τόση μεγάλη περιουσία. Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Αντωνιάδη. Θα το δούμε λεπτομερώς σε επόμενη εκπομπή. Κύριε Βαγινά, ευχαριστούμε πολύ για τις ενδιαφέρουσες, αλλά και παράξενες, θα έλεγα εγώ, κάποιες από αυτές τις πληροφορίες, όπως οι αγιογραφίες που μας είπατε του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τόσων άλλων. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ελπίζουμε να παρακολουθήστε και την επόμενη εκπομπή που έχει ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ. Γεια σας. Ένα ιερό, ελλάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλλην ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελλάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλλην ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελλάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη, μοναδική, θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα
στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.